Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την άγρια δολοφονία τη 28χρονη από τον 39χρονο σύντροφό τη έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργυρών. Στο σημείο όπου έγινε το φωνικό υπήρχε περιπολικό που θα μπορούσε να την επιστρέψει ασφαλή στο σπίτι της, αλλά αποφασίστηκε να μην το διαθέσουν για την 28χρονη. Όπως φάνηκε από το βίντεο ντοκουμέντο, στο σημείο την ώρα της επίθεσης βρισκόταν σαν θεατής και ένας αστυνομικός φρουρός, ο οποίο δεν έκανε τίποτα. Παρενεύει μόνο όταν είδε τον 39χρονο να αυτοτραυματίζεται. Τεράστια αποδεικνύονται τα κενά που υπάρχουν στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, καθώ από του 50 αστυνομικού που θα έπρεπε να υπηρετούν στο τμήμα υπάρχουν συνολικά μόνο 25 άτομα, ενώ τη στιγμή τη δολοφονία βρίσκονταν στο τμήμα μόλι δύο άτομα και συγκεκριμένα ο αστυνομικό φρουρό και η αξιωματικό υπηρεσία. Δύο από του αστυνομικού του τμήματο έχουν στο παρελθόν απασχολήσει το εσωτερικό υποθέσεων. Ένα εκ των οποίων μάλιστα έκανε φυλακή και επέστρεψε στο τμήμα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ένα ακόμη αστυνομικό είχε απασχολήσει τι αρχέ, καθώ είχε εμπλοκή σε κύκλωμα με πλαστέ ταυτότητε, οι οποίε κατέληγαν στα χέρια ποινικών. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός την περίοδο 2013-2014 είχε εμπλακεί σε υπόθεση πλαστογραφίας και είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, ενώ η υπόθεσή του βρίσκεται πλέον στο εφετείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο εν λόγω 39χρονος αστυνομικός είχε περάσει όλες τις προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και επέστρεψε νομίμως στην υπηρεσία του όπως προβλέπει το πρωτόκολλο της αστυνομίας.